Κύκλωμα εκβιασμών σε βάρος επιχειρηματιών, τοκογλυφίας και κάθε είδους παρανομίας αγγίζει η Ελλάς στο Ηράκλειο. Από τα ξημερώματα πάνοπλοι αστυνομικοί ξεκίνησαν εφόδους σε σπίτια, μάντρες, καταστήματα και πολυτελείς κατοικίες, όπως αυτή στην οποία συνελήφθη ένα από τα βασικά μέλη της εγκληματικής συμμορίας που βρίσκεται στο στόχαστρο. Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής για το σκηνικό της εφόδου, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ και οργανωμένου εγκλήματος στο σπίτι όπου κρυβόταν είναι αποκαλυπτικές για τον τρόπο με τον οποίο κορυφώθηκε, όπως όλα δείχνουν, η αστυνομική επιχείρηση. 6 τα ξημερώματα ήταν. Πραγματικά αυτό που λένε σκηνές Far West ήταν μπροστά στα σπίτια μας. Ξυπνήσαμε από τα ουρλιαχτά των σκυλιών και τους πυροβολισμούς. Πήγε η ψυχή μας στην κούλουρη. Κρύβαμε τα σκυλιά, κλειστήκαμε μέσα, νομίζαμε πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η έφοδος έγινε κυριολεκτικά με το χέρι στη σκανδάλη, με τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν κροτίδες και καπνογόνα για να ευνηδιάσουν τον ύποπτο που θεωρείται σκληρός κακοποιός. Οι κάτοικοι της περιοχής που έζησαν το σκηνικό της εισβολής στο κρυσφύγετό του είναι σοκαρισμένοι, αφού δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι πρόκειται για αστυνομικούς. Αστυνομικοί με κράνη και ασπίδες, κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης, άρχισαν να πηδούν από τους μαντρότυχους στο εσωτερικό της βίλας. 5 αυτοκίνητα σταμάτησαν έξω από το σπίτι και κάποιοι που έμοιαζαν με κακοποιούς ξεχύθηκαν στο δρόμο μπουκάροντας το συγκεκριμένο σπίτι. Μια γειτόνισσα πήρε και την αστυνομία γιατί οι άνθρωποι με κράνη πήδηξαν τον τοίχο του σπιτιού, με κραυγές μπήκαν μέσα. Από το 100 μας είπαν πως είναι αστυνομικοί και να μείνουμε μέσα. Έμειναν από τις 6 έως τις 9 παρατέταρτο μέσα σε αυτό το σπίτι. 2 άτομα εγκλωβίστηκαν και συνελήφθησαν σε καφετέρια σε κοντινή απόσταση, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, ανάμεσα στους οποίους και σε μάντρα αυτοκινήτων, στην οποία ο βασικός εμπλεκόμενος προωθούσε κάποια από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσε. Οι έρευνες συνεχίζονται με προσοχή, με την Ελλάς να αξιοποιεί στοιχεία ώστε να τεκμηριώσει τις κατηγορίες που αποδίδονται στα μέλη της εγκληματικής συμμορίας που αναμένεται να παραπεμφθεί αύριο στον εισαγγελέα.